πέραν σαν συζητήσεις, αλλά από εκεί πέρα και ο μάνατζερ μου ήξερε ότι θέλω να παραμείνω στην ομάδα. Πιστεύω κάθε ξεκίνημα, κάθε καινούργια αρχή. Μια καινούργια ομάδα φέτος, καινούργιος προπονητής, καινούργιοι παίχτες, καινούργιος αρχηγός. Οπότε σίγουρα να θα τα αφήσουμε πίσω. Εντάξει, εμένα προσωπικά μου έχει μείνει και στο Λευτέρι και σε όσοι ήμασταν από πέρσι μια πικρή γεύση από σίγουρα την Ευρωλίγκα, αλλά και πόσο μάλλον και από τους εγχώριους τίτλους που εκτός του Super Cup δεν κατακτήσαμε κάποιον άλλον. Οπότε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό σαν motivation, όπως λένε. Πιστεύω στο θέμα εμπειρίας, θα το πω πιο γενικά. Έχουν έρθει παίχτες οι οποίοι έχουν αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες με μεγάλη εμπειρία. Άλλοι έχουν μπει και στα play-off πρόσφατα, οπότε υπάρχει όλη αυτή η θέληση η ομάδα να πετύχει κάτι καλό. Σίγουρα είναι ρεαλιστικός στόχος. Όπως είπε και ο coach, η ομάδα δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα. Χρειαζόμαστε ακόμη μια προσθήκη. Αλλά βάσει δεδομένων και βάσει αυτή τη στιγμή, σίγουρα υπάρχουν προσδοκίες να πετύχουμε κάτι καλό και να είναι αυτό το top 8. Θα σχολιάσω λίγο στην ερώτηση ότι χρειαστήκαν κάποιοι παίχτες πέρσι να παίξουν και μία θέση η οποία δεν ήταν τόσο γνώριμη. Ο θέμα του άσος. Ο άσος δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Από εκεί πέρα στη φετινή χρονιά, επειδή δεν μου αρέσει γενικώς να συγκρίνω προηγούμενες χρονιές και τέτοια, θα πω όμως ότι έχουμε δύο εξαιρετικούς παίχτες στον άσο, οι οποίοι ξέρουν πραγματικά τι θα φέρουν στο παρκέ και στο θέμα της δημιουργίας του παιχνιδιού ξέρουν πολύ καλά τι να κάνουν. Όσο για το δικό μου παιχνίδι, όταν έχεις μια πάρα πολύ καλή δημιουργία στο γήπεδο, όλοι υποφελούνται και αν είναι και αυτό προσωπικά για μένα, βεβαίως. Μαχητικότητα που θέλει στην άμυνα είναι σίγουρο, το θέμα του rebound και μετά από εκεί πέρα να βγάζουμε και φνιδιασμούς, εύκολα καλάθια. Αλλά έχει αυτό το mentality ότι πρέπει να είμαστε σκληροί στην άμυνα πρώτα απ' όλα. Πιστεύω αυτό φαίνεται για τις επόμενες ομάδες που ήταν. Οπότε αυτή είναι η φιλοσοφία του. Δεν νομίζω ότι μόνο με τα χρόνια παίρνεις μια θέση τέτοια. Εγώ έχω μεγαλώσει βέβαια σε αυτό το κλαμπ, ξέρω την οτροπία, ξέρω ότι έχω περάσει άσχημες στιγμές και καλές. Δυστυχώς δεν έχω καταφέρει να πάω σε κάποια Final Four μετά από τόσα χρόνια, αλλά σίγουρα είναι ο στόχος. Όσο για το δεύτερο σκέλος ερώτησης, αυτό που θέλω να φέρω είναι ότι η ομάδα να δίνει το 100% κάθε φορά στο παρκέ, να βγάζει ενέργεια, πάθος και δίνουμε υπόσχεση ότι αυτό θα κάνουμε σε κάθε αγώνα. Σίγουρα, είναι κάτι το οποίο το έχω σκεφτεί, αλλά από εκεί πέρα αυτό είναι κάτι με το καλό, με υγεία να έχουμε, να το συζητήσουμε το άλλο καλοκαίρι. Αλλά πιστεύω η αγάπη μου για την ομάδα έχει φανεί μετά από τόσα χρόνια που είμαι εδώ πέρα. Δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Το NBA σίγουρα είναι ένα όνειρο για μένα, ξανά, αλλά από εκεί και πέρα ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, είναι κάτι δεδομένο.